Ξεκινάμε το τρίτο εργαστήριο. Λοιπόν, στα προηγούμενα εργαστήρια είδαμε πώς γράφουμε σενάρια πλοίου για Windows, για λειτουργικό σύστημα Windows. Στο τρίτο εργαστήριο θα προχωρήσουμε με την ίδια λογική, αλλά θα ασχοληθούμε με τα λειτουργικά συστήματα Unix και Linux. Αυτά τα δύο συστήματα μοιράζονται ουσιαστικά την ίδια μηχανή που εκτελεί πλοίους, το ίδιο κέρδος δηλαδή, οπότε αρκεί να μάθετε ένα συγκεκριμένο τρόπο για τα δύο λειτουργικά. Λοιπόν, αρχικά θα πρέπει να συνδεθείτε με SSH σε ένα σύστημα που έχουμε στο εργαστήριο, στη σχολή μας, το Zafora. Για να συνδεθείτε με SSH, αν δεν έχετε δηλαδή κάποιο VirtualBox ή εγκατεστημένα Linux, θα πρέπει να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα Booty. Θα το βρείτε στο Google. Εδώ το έχω εγκατεστημένο. Θα το μεταφέρω στη διαθόμη. Λοιπόν, αυτό το πρόγραμμα ουσιαστικά μας επιτρέπει να συνδεθούμε από ένα περιβάλλον Windows μέσω SSH σε ένα άλλο περιβάλλον, ένα άλλο λειτουργικό σύστημα που τρέχει Unix ή Linux. Για να συνδεθούμε θα πρέπει να βάλουμε στο hostname την IP address του συστήματος που θέλουμε να συνδεθούμε ή το hostname το οποίο έχει ο υπολογιστής. Εμείς θα βάλουμε εδώ το Zafora. Εδώ είναι η διεύθυνσή του. Και τα υπόλοιπα θα αφήνουμε ως έχουν. Δηλαδή πόρτα είναι 22 και ο τύπος σύνδεσης είναι SSH. Εδώ θα βάλω βέβαια λίγο μεγαλύτερα τα γράμματα για να φαίνονται καλύτερα. Κάνουμε open. Και μας ζητάει το username που έχουμε το ειδηματικό μας. Το ειδηματικό μας λογαριασμό. Εγώ θα βάλω το μου. Και βλέπουμε ότι μας ζητάει password. Το password δηλαδή του ειδηματικού λογαριασμού. Αφού επαληθευτούν τα στοιχεία μας, συνδεόμαστε τον υπολογιστή. Αυτό είναι ένα κέλυφος το οποίο τρέχει τον απομακρυσμένο υπολογιστή και απλά εμείς έχουμε εικόνα του και μπορούμε να εκτελέσουμε εντολές. Δηλαδή μπορούμε να διαχειριστούμε απομακρυσμένα το περιβάλλον. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα πρέπει να μάθουμε, διαβάζουμε από το εγχειρίδιο χρήσης. Υπάρχει στα λειτουργικά συστήματα Unix και Linux, το οποίο έχει την ονομασία MAN από manual. Το manual δηλαδή, δέχεται μία παράμετρο, η οποία είναι το όνομα της εντολής για την οποία θέλουμε βοήθεια. Θέλουμε να μάθουμε πώς χρησιμοποιείται. Για παράδειγμα, εάν τρέξουμε την εντολή man echo, μας λέει την ονομασία και μία σύντομη περιγραφή, μας δίνει μία σύνοψη του πώς συντάσσεται, αναλυτική περιγραφή, τι στρέφει η εντολή σαν έξοδο και παρόμοιες εντολές. Λοιπόν, με το enter μπορούμε να προχωρήσουμε, αν βλέπουμε κάτω αριστερά αυτή εδώ το παραθυράκι που λέει more, μπορούμε λειτουργώντας το enter να συνεχίσουμε, να κατέβουμε δηλαδή μια γραμμή ή αν πατήσουμε το space να αλλάξουμε, να πάει στην επόμενη σελίδα. Εδώ βλέπουμε ότι έφτασε στο τέλος, οπότε
άλλο ένα enter, έχουμε έξω. Για να εγκαταλείψουμε τη βοήθεια του manual, παράδειγμα, εάν ξανατρέξουμε την δουλή, μπορούμε να πατήσουμε το κουμπί Q, το οποίο μας κλείνει απευθείας στο manual και έχουμε επιστροφή στο terminal. Λοιπόν, συνεχίζω. Λοιπόν, εδώ στις ερωτήσεις α1, α2 και α3 θα πρέπει να βρείτε τι κάνουν αυτές οι τρεις εντολές με τη βοήθεια πάλι του manual. Παραδείγματος χάρη, manual PWD. Βλέπουμε ότι PWD επιστρέφει το φάκελο στον οποίο εργαζόμαστε αυτή τη στιγμή. Αυτά που γίνονται. Αντίστοιχα με το LS, βλέπουμε ότι η εντολή δημιουργεί μια λίστα από τα περιεχόμενα του φακέλου. Εκεί βγαίνουμε και με την CD η CD μας δίνει μια γενική βοήθεια που θα πρέπει να κατέβετε λίγο προς τα κάτω και εδώ είναι το link. Σε γενικές γνώσεις η εντολή CD είναι η Current Directory, είναι η ίδια με αυτή που κάναμε στα Windows και μπορούμε να αλλάξουμε το τρέχον directory που εργαζόμαστε. Λοιπόν, για παράδειγμα, στο α5 βλέπω ότι μας λέει να αλλάξουμε τον τρόπο τα κατάλογο στο PMP. Οπότε, κάνοντας CD plus PMP, βρισκόμαστε στο προσωρινό στο directory προσωρινών αρχείων. Και εδώ βλέπουμε είναι ένας φάκελος του λειτουργικού, ο οποίος περιέχει μέσα ορισμένα προσωρινά αρχεία που έχει δημιουργηθεί. Για να δούμε αυτή την αρχεία, χρησιμοποιήστε την εντολή LS, list δηλαδή, από το φάκελο. Αντίστοιχα, εάν είμαι σε κάποιον άλλο φάκελο, μπορώ να κάνω LS και να βάλω ως παράμετρο το φάκελο που θέλω να δω το περιεχόμενο. LS λοιπόν, slash TMP, εμφανίζεται ήδη έξω. Λοιπόν, το α8, α9 και α10 μας ζητάει να βρούμε τι κάνουν οι παράμετροι, οι συγκεκριμένοι παράμετροι του LS. Οπότε, με την εντολή manual, προσέξτε ότι στις παραμέτρους παίζει ρόλο το αν είναι με κεφαλαία ή με μικρά γράμματα. Οπότε το παύλα α δεν είναι αυτό που φαίνεται. Είναι όλη η κεφαλαία. Τελικά είναι. Αλλά στις περισσότερες, σε μερικές περιπτώσεις, οι παράμετροι εξαρτώνται από το αν είναι κεφαλαία ή μικρά. Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως είναι όλα κεφαλαία. Η εντολή δέχεται δηλαδή μόνο κεφαλαία από τους παραμέτρους. Οπότε, αρκεί. Λοιπόν, οπότε με την LS παύλα α βλέπουμε ότι η έξοδος περιέχει και φακέλους οι οποίοι ξεκινάνε με το σύμβολο dot, τελεία. Θα μάθουμε αργότερα ότι αυτοί οι φακέλοι οι οποίοι ξεκινούν με τελεία είναι κάποιοι κρυφοί φακέλοι που υπάρχουν σε αυτά τα συστήματα. Ή αλλιώς είναι κάποιοι φάκελοι οι οποίοι σχετίζονται με ρυθμίσεις του συστήματος. Λοιπόν, προχωράω.
Στο Α11 μας ζητάει να δούμε ποιος είναι ο ιδιοκτήτης του αρχείου ETC Password. Λοιπόν, όπως βλέπουμε και πιο πάνω, η παράμετρος Pavla L, δηλαδή το L μικρό, μας βγάζει μία έξοδο, μία αναλυτική έξοδο, για παράδειγμα, εάν εγώ πω πατέρι, στον home μου, αν κάνω ls pavla l, βγάζει αυτή την έξοδο. Λοιπόν, αυτή η έξοδος, όπως βλέπουμε και στο PDF, αποτελείται από κάποια τμήματα. Το πρώτο τμήμα είναι τα δικαιώματα του αρχείου. Δηλαδή τα δικαιώματα χρήσης. Αναλυτικότερα, για αυτά τα δικαιώματα χρήσης, θα πρέπει να ξέρετε ότι το πρώτο τμήμα πριν την παύλα αφορά τα δικαιώματα που έχει ο τρέχον χρήστης. Το δεύτερο τμήμα αφορά τα δικαιώματα που έχει το group του χρήστη και το τρίτο τμήμα αφορά τα δικαιώματα που έχουν άλλοι χρήστες. Λοιπόν, το γράμμα R συμβολίζει το read, δηλαδή ότι έχει δικαίωμα για να κάνει, να διαβάσει το αρχείο. Το γράμμα W το write, εγγραφή δηλαδή, και το X συμβολίζει την εκτέλεση. Λοιπόν, αντίστοιχα θα πρέπει να ξέρετε ότι το τρίτο τμήμα έχει τον ιδιοκτήτη του αρχείου, δηλαδή ποιος δημιούργησε το αρχείο, σε ποιον ανήκει. Το τέταρτο τμήμα περιγράφει το group στο οποίο ανήκει ο χρήστης, δηλαδή εγώ ανήκω στο group students. Το τέταρτο τμήμα είναι το μέγεθος του αρχείου, σε bytes. Το πέμπτο τμήμα έχουμε την ημερομηνία τροποποίησης, δηλαδή πότε τροποποιήθηκε τελευταία φορά το αρχείο. Και στο τελευταίο τμήμα έχουμε το όνομα του αρχείου. Προχωράμε. Μας λέει να δούμε ποιος είναι ο διευθύντης του αρχείου ETC Password. Οπότε, είτε θα μπούμε στο φάκελο ETC LS Pavla L. Εδώ θα μας βγάλει για όλα τα αρχεία που βρίσκονται μέσα σε αυτόν τον φάκελο όλες αυτές τις πληροφορίες. Οπότε, εμείς θέλουμε το αρχείο αυτό εδώ και βλέπουμε ότι έχει ιδιοκτήτη το root. Η ομάδα στην οποία ανήκει είναι το Will. Το μέγεθος του αρχείου είναι σε bytes, είναι αυτό. Αυτά βέβαια τα ζητάει για άλλα αρχεία, οπότε έχετε δει στη λογική του πώς θα τα βρείτε. Τώρα είδα την ερώτηση, είναι directory το deep. Δηλαδή ότι αφορά φάκελο. Εάν θέλετε να βρείτε το αρχείο χωρίς να ψάχνετε, μπορείτε να κάνετε απευθείας ls, pavla l και να βάλετε το όνομα του αρχείου, δηλαδή etc profile. Οπότε το result που θα βγει θα αφορά μόνο το συγκεκριμένο αρχείο. Δηλαδή δεν χρειάζεται να μπείτε στο etc και να κάνετε
ψάχνετε να δείτε το αρχείο. Λοιπόν, στο α15 μας λέει να δούμε την μια τροποποίηση του BIM με τον γνωστό τρόπο. Με slash αυτή τη φορά, γιατί ο BIM είναι υποφάκελος του, του root, δηλαδή το slash συμβολίζει το root στα συστήματα Unix. Οπότε ο φάκελος slash είναι ο μητρικός φάκελος και περιέχει τον φάκελο BIM, ο οποίος είναι ο φάκελος του λειτουργικού συστήματος. Δηλαδή μέσα περιέχει κάποια εκτελέσματα τα οποία χρησιμοποιούνται από το λειτουργικό σύστημα. Εδώ βλέπουμε ότι η ημερομηνία τροποποίησης είναι 10 Φεβρουαρίου 2023. Λοιπόν, προχωράω. Ας λέει να βρούμε έναν υποκατάλογο, ο οποίος βρίσκεται μέσα στον κατάλογο User. Οπότε, εμείς θα κάνουμε, θα αλλάξουμε το τρέχον Fatal, το εργαζόμαστε. Θα μπούμε δηλαδή στο Fatal User. Και θα κάνουμε list. Βέβαια εδώ μπορεί σε αυτά που επιστρέφονται να περιέχονται και αρχεία, οπότε μπορούμε να κάνουμε list παύλα και να δούμε ότι υπάρχουν αυτοί εδώ οι πάκες. Το τελευταίο στοιχείο που επιστρέφεται αφορά ένα link, ένα δεσμό δηλαδή, ο οποίος κάνει point στο temporary directory, δηλαδή είναι μια συντόμωση η οποία οδηγεί σε ένα άλλο αρχείο. Γι' αυτό και έχει μπροστά το γράμμα L. Λοιπόν, λέει να βρούμε ένα αρχείο το οποίο βρίσκεται μέσα στο κατάλογο BIM. Οπότε, κάνουμε ακριβώς το ίδιο. Προσοχή εδώ να βάλετε πάντα μπροστά από το πρόθυμα BIM, το πρόθυμα slash, γιατί αν δεν βάλετε slash, θα υποθέσει το κέλυφος ότι θέλετε να μπείτε σε έναν υποφάκελο του τρέχοντος φάκελου, δηλαδή στο user BIM. Οπότε, αν εγώ κάνω δεν θα μπει σε αυτό που θέλουμε, αλλά θα μπει σε έναν άλλον υποφάκελο. Οπότε, όταν θέλουμε να μπούμε σε root directory, θα βάζουμε slash bin. Και βλέπουμε ότι είμαστε στο σωστό. Λοιπόν, για να βρούμε ένα αρχείο, κάνουμε ξανά ls.l. Οπότε βλέπουμε ότι όλα αυτά που επιστρέφονται είναι αρχεία. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιο director, κάποιο φάκελο. Οπότε μπορείτε να διαλέξετε ένα από αυτά και να το βάλετε σαν απάντηση. Λοιπόν, στο α18 και α19 νομίζω ότι μπορείτε να το κάνετε μόνοι σας με το manual, δηλαδή man, yes. Ας δείχνει να περιγράφει τι κάνει η εντολή. Και man, file. Επιστρέφει τις οδηγίες χρήσης της εντολής. Λοιπόν, λέει να χρησιμοποιήσουμε την εντολή file για να δούμε τρία αρχεία του καταλόγου EPC που είναι κείμενο άσκητο. Λοιπόν, ένα αρχείο μπορεί, όταν θέλουμε να βρούμε ένα αρχείο που είναι κείμενο άσκητο, θα χρησιμοποιήσουμε την εντολή file. Η εντολή file, όπως βλέπουμε, καθορίζει το τύπο του αρχείου. Οπότε, βλέπουμε στη σύνταξη ότι παίρνει κάποιες παραμέτρους, οι οποίες είναι όλες αυτές. Η βασική παράμετρος είναι το file, δηλαδή το όνομα του αρχείου. Όταν εγώ βγω από εδώ με Q,
εγώ κατάλογο EPC, αυτό με slash. Θα δούμε ότι ο φάκελος EPC έχει αυτά τα περιεχόμενα. Συνήθως ό,τι περιέχει κατάληξη τελεία κον ένα αρχείο ASCII, δηλαδή είναι ένα αρχείο configuration, απλή κειμένη. Οπότε, αν εγώ τρέψω για παράδειγμα file εδώ ας πούμε, NTP, μας λέει ότι είναι ASCII text. Και αν θέλω να δω τα περιεχόμενα, το τι τύπο αρχείο έχει κάθε αρχείο, θα πρέπει να εκτελέσω, θα μπορούσα να εκτελέσω μάλλον την εντολή file με παράμετρο wildcard. Αυτό είναι λίγο προχωρημένο. Στην ουσία με το παράμετρο wildcard αφήνουμε το κέλυφος να επιλέξει όλα τα αρχεία που υπάρχουν εδώ. Αν εμείς θέλουμε να επιλέξουμε κάποια συγκεκριμένα αρχεία που έχουν την κατάληψη, ας πούμε, μπορούμε να κάνουμε prompt και να μας βάλει μόνο για αυτά τα αρχεία. Οπότε, αν εγώ κάνω file αστερίσκο, θα δούμε ότι μας βγάζει για όλα τα αρχεία που υπάρχουν στο πάτελο, τον τύπο τους. Λοιπόν, εδώ μας λέει να χρησιμοποιήσουμε το πρόγραμμα LESS και να διαβάσουμε τα περιεχόμενα. Ένα λεπτάκι, είδα το TW σε φάκελο TNT, το TAF τι σημαίνει. Ναι, δεν γνωρίζω τι σημαίνει το TAF. Ίσως μας το βγάζει. Το βγάζει εδώ. Θα πρέπει να το ψάξω λίγο αυτό. Πάντως δεν είναι βασικό, οπότε μπορείτε να το αγνοήσετε. Λοιπόν, προχωράω. Λέει να χρησιμοποιήσουμε το πρόγραμμα LESS για να διαβάσουμε τα περιεχόμενα του αρχείου Α. Εμείς στο αρχείο μας είπαμε θα χρησιμοποιήσουμε το ntp.com. Οπότε, εκτελούμε το LESS. Αν θέλουμε να μάθουμε πώς συντάσσεται το LESS, κάνουμε manual LESS. Και βλέπουμε ότι η παράμετρο συντάσσεται με αυτές τις προεδρικές παραμέτρους και το file name, που είναι το όνομα αρχείου. Άρα, σαν βασική μορφή, θα εκτελέσω LESS και θα βάλω το NTP. Και βλέπουμε ότι μας δείχνει τα περιεχόμενα που έχει το αρχείο ntp.com. Αντίστοιχα εσείς θα βάλετε ως παράμετρο το δικό σας αρχείο και θα σας βγάλει τα περιεχόμενα. Λοιπόν, στο επόμενο, στο α23, μας λέει να βρούμε τρία αρχεία του καταλόγου B, τα οποία είναι εκτελέσιμα. Οπότε αντίστοιχα, θα αλλάξουμε το τρέχον φάκελό μας. Και θα κάνουμε ξανά file. Θα λες για να δούμε τι έχει. Θα σας πω εγώ από τώρα ότι είναι όλα εκτελέσιμα. Απλά, εάν δεν θέλετε να ψάχνετε, μπορείτε να κάνετε file αστερίσκο. Και εδώ για κάθε αρχείο μας βγάζει ότι είναι ELF 64-bit LSB εκτελέσιμο. Οπότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οτιδήποτε από όλα αυτά θέλετε.
Στη συνέχεια μας το Α24 μας θέλει να βρούμε με το manual κάποιες πληροφορίες σχετικά με 5 από αυτά τα εκτελέσματα. Εντάξει, αυτό νομίζω μπορείτε να το κάνετε κι εσείς. Πληρώνετε τον πίνακα. Αρχίζω. Λοιπόν, μας λέει να δώσουμε current directory για να επιστρέψουμε στο κατάλογο σπίτι. Οπότε εγώ ορίζω. Βλέπω την εντολή current directory χωρίς καμία παράμετρο. Αυτή μας μεταφέρει η περισπομένη, αυτό το σημαδάκι εδώ, μας λέει ότι βρισκόμαστε στο home directory. Δηλαδή, ο κάθε χρήστης έχει δικό του home directory και είναι κάτι, είναι ένας φάκελος ο οποίος αφορά τον τρέποντα χρήστη. Η περισπομένη έχει, είναι ουσιαστικά μια συντόμευση προς αυτό το φάκελο, οπότε θα μπορούσαμε και να κάνουμε current directory. Αλλά και χωρίς παράμετρο να εκτελέσουμε την current directory, μας επιστρέφει στο home directory. Μας λέει να επιβεβαιώσουμε με pwd. Γι' αυτό μας επέστρεψε το πλήρες όνομα του home directory. Δηλαδή, αυτό που επιστράφηκε, το home και το username, είναι η συντόμευση, έχει ως συντόμευση την περισπομένη. Οπότε αν κάνω εγώ συντικό μου στον ίδιο φάκελο. Στη συνέχεια στον πίνακα μας λέει να δούμε τι κάνουν παρακάτω εντολές. Μπορείτε με τη βοήθεια του MAN να το βρείτε. Οπότε προχωράω στην Α31. Μας λέει να αντιγράψουμε το αρχείο EPC κάθετος password το τρέχον κατάλογο. Λοιπόν, για να αντιγράψουμε ένα αρχείο, αν δεν θυμόμαστε, κάνουμε manual cp και βλέπουμε πώς συντάσσεται. Ό,τι βρίσκεται μέσα σε παρενθέσεις, σε αγγείλες, είναι η μη υποχρεωτική παράμετρη. Και αυτή που δεν είναι απαραίτητο να βάλουμε. Η απαραίτητη, όπως βλέπουμε, είναι το source file, δηλαδή το αρχείο προέλευσης, και το target file, δηλαδή το αρχείο προορισμού. Οπότε, εάν εμείς θέλουμε να αντιγράψουμε το EPC AskWD, το βάζουμε ως πρώτο παράμετρο με το πλήρες path. Και ως δεύτερη παράμετρο, βάζουμε τη συντόμευση του τρέχοντα φάκελου που είμαστε, η οποία συμβολίζεται με μία τελεία. Αν εμείς, για παράδειγμα, δεν θέλουμε να βάλουμε τελεία, μπορούμε να γράψουμε είτε αυτό που είπαμε πριν, είτε βρεσπομένο. Οπότε ας βάλω τελεία, έτσι όπως λέει και στο PDF. Ωραία, δεν έχει κάποια επιστροφή, αλλά μπορούμε να επιβεβαιώσουμε με ls ότι το αρχείο έχει αντιγραφεί και βρίσκεται μέσα στο home directory. Στη συνέχεια μας λέει να μετονομάσουμε το αρχείο σε lab, παύλα. AskWD. Για να κάνουμε μετονομασία, είναι στην ερώτηση Α27 εντολή, χρησιμοποιούμε την εντολή MV. Είναι συντόμευση του MOV. Οπότε, εάν δεν ξέρουμε το συντάκτη, βλέπουμε ότι δέχεται σαν υποχρεωτικές παράμετρους το source και το target. Δηλαδή συντάσσεται όπως και η προηγούμενη copy εντολή. Οπότε κάνουμε πάλι το ίδιο. Αυτή τη φορά δεν χρειάζεται να αναφέρουμε όλο
το path το οποίο βρίσκεται το αρχείο, γιατί είμαστε στον ίδιο πάτελο. Επομένως, βάζουμε σαν πρώτη παράμετρο την προέλευση, δηλαδή το όνομα αρχείου path.wt και τον προορισμό, δηλαδή πώς θέλουμε να γίνει η μετονομασία του, πώς θέλουμε lab.path.wt. Οπότε, ls, παύλα l, ή σκέτο ls, βλέπουμε ότι άλλαξε η ονομασία του αρχείου. Στη συνέχεια, μας λέει να διαγράψουμε το αρχείο lab.path.wt. Για να κάνουμε διαγραφή, όπως θα δείτε εκεί πιο πάνω, χρησιμοποιούμε την εντολή remove, rm, δείτε. Οπότε, ανατρέπουμε το manual και βλέπουμε ότι χρειάζεται μόνο μια παράμετρο, η οποία είναι το όνομα του αρχείου. Επομένως, κάνουμε rm, lab, pass.wd. Δεν μας επιστρέφει κάτι. Κάνουμε ls παύλα l για να δούμε αν όντως διαγράφηκε. Και πράγματι βλέπουμε ότι δεν υπάρχει στο πάτελο πλέον το lab pass.wd. Λοιπόν, προχωράω. Η α35 ερώτηση μας λέει να κατασκευάσουμε τον κατάλογο MyFolder. Για να κατασκευάσουμε ένα πάτελο, χρησιμοποιούμε την εντολή make directory, mk directory. Για να δούμε πώς συντάσσεται, φτιάχνουμε το manual. Βλέπουμε ότι ζητάει μόνο μια παράμετρο, βασική, η οποία είναι το όνομα directory. Επομένως, κάνουμε mk directory my folder. Κάνουμε ls παύλα l, βλέπουμε ότι όντως δημιουργήθηκε. Λοιπόν, για να διαγράψουμε τώρα το κατάλογο MyFolder, εάν κάνουμε rm και το MyFolder, έτσι, βλέπουμε ότι δεν διαγράφεται, μας βγάζει ένα μήνυμα λάθος, ότι το MyFolder είναι ένα directory, είναι πάντως. Το rm από μόνο του, χωρίς κάποιο παράμετρο, δεν επιτρέπει τη διαγραφή πακέλων, αλλά μόνο αρχείων. Οπότε, για να δούμε πώς μπορούμε να διαγράψουμε και φακέλους. Βλέπουμε το manual, ανοίγουμε το manual. Και βλέπουμε ότι η παράμετρος R όπως και η παράμετρος D μπορεί να διαγράψει και το όνομα, δηλαδή και τον file. Δηλαδή όπως βλέπουμε εδώ, η παράμετρος D κάνει remove και τους φακέλους. Επομένως, εάν εμείς τρέξουμε remove παύλα t my folder, και επιβεβαιώσουμε ls παύλα l, βλέπουμε ότι διαγράφει όντως ο πάτελος. Όμως, υπάρχει και μία άλλη παράμετρος, η οποία συμπεριλαμβάνεται, η t, στην οποία συμπεριλαμβάνεται, είναι η παύλα r, η παύλα r μικρό, είναι η ίδια παράμετρος, η οποία διαγράφει όλη την ιεραρχία των φακέλων. Δηλαδή, αν εμείς έχουμε ένα φάκελο τον έναν μέσα στον άλλον, μπορούμε την παράμετρο R να κάνουμε το ίδιο. Για παράδειγμα, να κάνω το φάκελό μου.
βλέπουμε ότι εκτελείται και επιβιώνουμε με LS Pavla L πλέον υπάρχει το Zen Pack. Οπότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τις δύο αυτές παραμέτρους για να διαγράψετε ένα paddle. Στο α37 μας λέει να δημιουργήσουμε το κατάλογο Lab Name. Δεν είδα λίγο πριν ότι στην RM χρησιμοποιεί την RM Directory, οπότε ίσως αυτό που σας είπα να το δείτε λίγο πιο μετά. Υπάρχει και αυτή η δουλή, RM Directory, η οποία αναλαμβάνει να σβήσει, να σβήσει μόνο directories, είναι αντίστοιχη δηλαδή με αυτή που υπάρχει στα Windows, οπότε μπορείτε με την RM Directory να σβήσετε το πάτελο χωρίς κάποια παράδειγμα. Ωστόσο, μπορείτε να διαγράψετε πάτελο και με την RM, με την παράμετρο D, ή Pavla R, ό,τι θέλετε. Ναι, αυτό ισχύει, δηλαδή αν εγώ πάω και βάλω την My Folder, μπαίνω μέσα στο My Folder και δημιουργώ οπότε, αν κάνω RM Pavla D, θα μας βγάλει το μήνυμα ότι δεν είναι άδειο. Επομένως, η RM Pavla R θα διαγράψει και τον πάτηλο και όλα τα αρχεία που βρίσκονται μέσα σε αυτόν ή οποιοδήποτε υποπάτηλο. Η RM Directory, ωστόσο, θα μου το διαγράψει. Ναι, και αυτή μας βγάζει το ίδιο πρόβλημα. Οπότε, αναγκαστικά, για να δείσετε πακέτους οι οποίοι έχουν μέσα και άλλα πράγματα, πρέπει να υπάρχει κάποια παράμετρος directory. Από ό,τι βλέπω, γράφει μόνο άδεια directories. Και δεν βλέπω να έχει κάποιο παράμετρο. Επομένως, για να σβήσετε, να σβήσουμε τώρα το My Folder, θα κάνουμε R, My Folder. Και βλέπουμε ότι δεν έχει κάποιο σφάλμα. Θα το καλυτεύσουμε με LS, L. Και βλέπουμε ότι σβήστηκε και ο φάκελος, αλλά και τα περιεχόμενά του. Λοιπόν, μας λέει να δημιουργήσουμε τον κατάλογο Lab Name. Ξέρετε πώς δημιουργείται ένας κατάλογος, είπαμε με την εντολή Make Directory. Προχωράω. Μας λέει να πούμε τι κάνουν παρακάτω οι βολές. Με το manual, η more και η who. Οπότε εκτελείται manual. Μας βγάζει την περιγραφή του. Αντίστοιχα για το who. Βγάζει και αυτή την περιγραφή του. Έχει δηλαδή ποιος είναι logged in. Θα προχωρήσω. Εδώ μιλάει για μια διασωλήνωση των προγραμμάτων. Δηλαδή, εάν εμείς θέλουμε να τρέξουμε μια εντολή και η έξοδος της να μεταφερθεί σε μια άλλη εντολή, τότε θα πρέπει να βάλουμε το σύμβολο την κάθετο, εδώ δηλαδή, ανάμεσα στις δύο εντολές.
Για παράδειγμα, εάν κάνουμε λες κάποιος και βάλουμε την κάθετο και δείξουμε λες, η έξοδος από την LS θα έρθει ο σύσοδος στο LS. Οπότε βλέπουμε ότι στην εγώ σταματάει μόλις γεμίζει το buffer, μόλις γεμίζει δηλαδή η οθόνη μας και πατώντας enter προχωράει και να φτάσει στο τέλος. Εάν δεν τρέξουμε το LS, βλέπουμε ότι φτάνει απευθείας στο τέλος. Λοιπόν, στη συνέχεια, στο α44 μας λέει να εμφανίσουμε έξοδο της εντολής PWD. Οκ, νομίζω ότι κάναμε κάτι παρόμοιο πριν. Προχωράω, εντολή touch. Λοιπόν, η εντολή touch χρησιμοποιείται. Κάνουμε και το manual. Πρώτα να δημιουργήσει ένα αρχείο. Δηλαδή, αν η παράμετρος που ορίσουμε το file δεν υπάρχει στο σύστημα, τότε η τάση θα δημιουργηθεί σε ένα κενό αρχείο με το όνομα το οποίο θα δώσουμε. Έκανα κάτι αντίστοιχο πριν. Ωστόσο, η τάση χρησιμεύει και στο να αλλάξει την ημερομηνία τροποποίησης και προσπέλασης στο αρχείο. Δηλαδή, αν εγώ τρέξω την τάση σε ένα αρχείο το οποίο υπάρχει ήδη, τότε με την ls-l θα δούμε ότι η ημερομηνία προσπέλασης και τροποποίησης είναι αλλαγή. Οπότε, αν κάνω touch my file name, κάνω ls, παύλα l, θα δούμε ότι δημιουργήθηκε ένα κενό αρχείο my file name, που έχει μηδενικό μέγεθος. Αντίστοιχα, εάν ξανακάνω ls, παύλα l, τώρα που άλλαξε το κινητό, πάλι δεν άλλαξε το. Δεν έκανα touch, ας πούμε, my file name και ξανακάνω ls παύλα l, θα δούμε ότι η ημερομηνία τροποποίησης έγινε αλλαγή. Άλλαξε σε ένα λεπτό αργότερα. Λοιπόν, προχωράω. Νομίζω ότι μέχρι εδώ έχουμε κάνει. Μας λέει να επιστρέψουμε στο κατάλογο σπίτι, είμαστε εμείς ήδη στο κατάλογο. Να μετονομάσουμε το κατάλογο Lab Name στο κατάλογο Lab Name 2. Έχουμε το κατάλογο Lab Name, φτιάχνω Lab Name. Για να κάνουμε μετονομασία ενός καταλόγου, δεν διαφέρει από τη μετονομασία με την ονομασία αρχείων, απλά το slash μερικές φορές ορίζει ότι έχουμε ότι το αρχείο, η προέλευση είναι pattern. Lab name 2. Ok, οπότε αν κάνουμε ls παύλα l, έχουμε ότι άλλαξε η ονομασία σε lab name 2. Λοιπόν, εδώ ναι, φτάσαμε στο σημείο που λέγαμε πριν. Μας λέει να διαγράψουμε τον υποκατάλογο Lab Name 2 με την εντολή Remove Directory διαγράφουμε το Lab 2. Εάν έχετε κάποιο αρχείο μέσα, σας λέει να το διαγράψετε επαναληπτικά, αναλυτικά. Επομένως, εκτελείτε την παράμετρο Pavla Add, όπως είπαμε πριν, και διαγράφονται και τα αρχεία τα οποία βρίσκονται μέσα στο πάγκελ. Λοιπόν, στο α52 μιλάει για συνδέσμους link,
Όπως είπαμε και στην αρχή, είχαμε ένα σύνδεσμο που έκανε link στο Temporary Directory. Για να κάνουμε link, χρησιμοποιούμε την εντολή LN. Για να δούμε πού συντάσσεται, κάνουμε manual LN και βλέπουμε ότι παίρνει δύο βασικές παραμέτρους, το προέλευση και τον προορισμό. Επομένως, για να κάνουμε LN βάζουμε ως προέλευση το password RWD το my name. Οπότε, εκτελώντας αυτή την εντολή, θα δούμε ότι το αρχείο που βρίσκεται στην προέλευση etc passwd θα δημιουργηθεί μια συντόμευσή του στον τρέχοντα φάκελο που είμαστε, στο home δηλαδή, με όνομα my name. Να επιβεβαιώσουμε με ls παύλα l. Βλέπουμε ότι όντως υπάρχει αυτό το link. Βλέπουμε στην αρχή ότι έχει L και στο όνομα Q φαίνεται και ο προορισμός. Δηλαδή το βελάκι δείχνει το που ρυθύνεται. Οπότε αν εμείς ας πούμε κάνουμε CT my name, πάλι στην αρχή, αν κάνουμε για παράδειγμα θέλω να μας αφήσουμε το πλάνο. Εντάξει, μας λέει ότι δεν μπορούμε να το γράψουμε γιατί αρχείο συστήματος. Οπότε έτσι μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα σύνδεσμο, μια συντόμηση προς είτε είναι αρχείο είτε είναι φάκελο. Προς αρχεία ή φακέλους. Βάζουμε τα δύο μας αυτά αν βλέπουμε κάποια διαφορά. Είπαμε. Δείτε τα περιεχόμενα του αρχείου MyName και τα περιεχόμενα του αρχείου etc passwd. Για να δείτε τα περιεχόμενα ενός αρχείου, είτε θα τρέξετε τον Nano που θα σας το πω λίγο αργότερα, είτε θα κάνετε προβολή με την εντολή cat ή more ή less. Για παράδειγμα, αν τρέξω less, αν βάζω λάθος όνομα, είναι my name. Βλέπουμε ότι βγάζει την έξοδο του αρχείου, δηλαδή το ότι θα περιχούμε το αρχείο. Με το enter, αντίστοιχα μπορείτε να κάνετε και cut. My file. Οπότε κάτι κάνει κάποια κατεντήση. Λοιπόν, μας λέει να δούμε τι κάνει η εντολή DF. Annual DF. Μας περιγράφει ότι η εντολή δείχνει στατιστικά για το χώρο που βρίσκεται κλπ. Το δίσκο που βρισκόμαστε μπορούμε να κάνουμε df και τελεία. Βλέπουμε ότι μας βγάζει το σύστημα αρχείων. Πόσα 512 blocks βρίσκονται, πόσο χρησιμοποιείται, πόσο είναι διαθέσιμο, χωρητικότητα και που έχει γίνει mount. Θέλω να δώσουμε την παράμετρο df παύλα. Page. Εδώ βλέπουμε μια
πιο αναλυτική μορφή του ανέξοδο και βλέπουμε ότι έχουν αλλάξει τα μεγέθη των αρχείων, είναι πιο ευανάμωσα, είναι σε megabyte, σε kilobyte, σε gigabyte κτλ. Και terabyte. Ενώ αν τρέξουμε σκέτο το DA, τα νούμερα βγαίνουν σε bytes και είναι πολύ δύσκολο να διαβάσουμε. Λοιπόν, στο τέλος και τελειώνουμε αυτό, το οποίο θα είναι και το MPS το οποίο θα κάνετε, το επόμενο εργαστήριο, θα πρέπει να γράψετε ένα σενάριο φλοιού στο Zafora. Λοιπόν, θα σας δείξω πώς θα το κάνετε αυτό. Πρώτα απ' όλα, θα πρέπει να συνηθείτε με SSH, όπως είπαμε και πριν. Zafora, θα βάλετε τα κανονικά στοιχεία και θα βρεθείτε στο Home Directory. Για να δημιουργήσετε ένα αρχείο εδώ πέρα, δηλαδή για να κάνετε ένα σενάριο κλειδί, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα αρχείο. Για να κάνετε δημιουργία του αρχείου, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε κάποιον text editor. Ένας εύκολος text editor που θεωρώ ότι καλό θα ήταν να μάθετε αυτόν, είναι το Nano. Υπάρχουν και άλλοι όπως είναι το V, το Pico κτλ. Το Nano, manual, παίρνει κάποιες παραμέτρους προοδευτικές, μία παράμετρος η οποία ρυθμίζει τη σειρά που θέλει να διαβάσει και το όνομα του αρχείου. Επομένως, εάν εγώ θέλω να δημιουργήσω ένα script και να το ονομάσω myscript.sh, θα εκτελέσω το Nano με παράμετρο myscript.sh. Λοιπόν, πάνω, τώρα έχει ανοίξει το πρόγραμμα. Όπως βλέπετε, καλύπτει όλη την οθόνη. Πάνω, εδώ στη μέση, βρίσκεται το όνομα του αρχείου. Κάτω βρίσκονται κάποιες συντομεύσεις, κάποιες λειτουργίες του προγράμματος. Εδώ, αν δείτε μπροστά από κάθε γράμμα, κάθε λειτουργία δηλαδή, υπάρχει το σύμβολο της δύναμης, όπως έτσι, το πελάκι προς τα πάνω, το οποίο συμβολίζει το control, δηλαδή για να κάνετε να εκτελέσετε την πρώτη λειτουργία που λέει get help, πατάτε κατά το προκειμένο το control και το G και μας δείχνει τη βοήθεια. Εάν θέλετε να κάνετε close, για παράδειγμα, πατάτε control και X. Οπότε με αυτή τη λειτουργία πλοκίστε μέσα στο πρόγραμμα. Ένα βασικό το οποίο θα πρέπει να κάνετε πάντα σχεδόν, θα είναι να κάνετε write out. Με το control και όμικρον κάνετε write out, δηλαδή αποθηκεύετε το αρχείο. Λοιπόν, εσείς τώρα θα πρέπει να κάνετε ένα script το οποίο θα τυπώνει hello world με μία παράμετρο. Για να ξεκινήσουμε ένα script σε τα Linux, θα πρέπει να ορίσουμε πρώτα τη μηχανή η οποία εκτελεί το script. Εάν δείτε, πάτε εδώ ls-bin, υπάρχει κάποιο εκτελέσμα, εμείς θέλουμε τα script εκτελούνται με το εκτελέσμα sh. Οπότε, θα ξαναγράψουμε το πάτελο myscript.sh. Και μέσα στο αρχείο θα βάλουμε ως πρώτη γραμμή πάντα θα βάζουμε δίεση θαυμαστικό in sh. Λοιπόν, με αυτή τη γραμμή ορίζουμε ότι αυτό που θα τρέξει είναι script και εκτελείται από το πρόγραμμα sh, το κέλυφος sh. Λοιπόν, για να τυπώσουμε μία εντολή, για να κάνουμε δηλαδή
να δείξουμε κάτι στην οθόνη, χρησιμοποιούμε την εντολή echo. Και αντέχεται ως παράμετρο το κείμενο που θέλουμε να εκτυπωθεί. Ως εδώ μπορούμε να κάνουμε μία αποτύπωση, δηλαδή με το write-out κάνουμε control omicron. Μας ρωτάει εάν θέλουμε να γράψουμε το αρχείο με αυτή την ονομασία. Πατάμε Enter και επιβεβαιώνω ότι γράψαμε δύο γραμμές. Στη συνέχεια μπορούμε να βγούμε με το control X. Τώρα, για να τρέξουμε το αρχείο, αφού επιβεβαιώσουμε ότι βρίσκεται στο φάκελο που είμαστε, μπορούμε να κάνουμε SH αφού πρώτα όμως δώσουμε δικαιώματα εκτέλεσης. Δηλαδή, θα πρέπει να κάνετε με την εντολή CH mod παράμετρο SH. Το παράμετρο SH δίνει το δικαίωμα εκτέλεσης και να το βάλετε στο αρχείο myscript.sh. Οπότε, με το SH εκτελούμε αυτό το σημείο εδώ με το chmod.sh, ίσως να μην απαιτείται, είναι να είναι προοδευτικό. Επομένως, τρέξτε το script έτσι και αν δείτε ότι βγάζει κάποιο σφάλμα σχετικά με permissions κτλ, δώστε του δικαιώματα εκτέλεσης. Λοιπόν, εμείς τρέχουμε το script με το sh, μπορούμε όμως να τρέξουμε και με τελεία, κάθετο, myscript, και είναι το ίδιο πράγμα. Απλά στην πρώτη περίπτωση ορίζουμε εμείς το εκτελέσιμο, στη δεύτερη περίπτωση πατάμε το γράφημα του όνομα αρχείου και παίρνει το κέλυφος από την πρώτη σειρά. Έχετε κάποιες συμπορίες σχετικά με αυτό? Όχι. Okay. Το ένα ακόμα πράγμα που μπορεί να σας ζητηθεί να κάνετε θα είναι να βάλετε και μία παράμετρο στο... Δηλαδή, για παράδειγμα, όπως κάναμε στα Windows, με το 101 παίρνουμε την πρώτη παράμετρο. Εμείς θα ξανακάνουμε ένα άνω, το αρχείο myscript.sh και εδώ θα ορίσουμε στο κέλυφος των Linux, στο SH δηλαδή, οι παράμετρος είναι με το σηματάκι του, με το δολάριο. Δηλαδή, το επί της 100 αντικαταστάθηκε το δολάριο. Και στην ουσία, ζητάμε την πρώτη παράμετρο έτσι όπως φαίνεται. Οπότε, κάνουμε πάλι save. Έχουμε και βλέπουμε ότι αν το τρέξουμε χωρίς παράμετρο, μας εμφανίζει απλά hello. Και αν βάλουμε παράδειγμα παράμετρο του όνομα μου, το τρέχουμε και εμφανίζει hello. Οπότε, συνοψίζοντας, για να δημιουργήσετε ένα αρχείο, θα πρέπει να τρέξετε το nano με παράμετρο το όνομα αρχείου που θέλετε. myscript.sh. Η πρώτη σειρά είναι η ίδια, πρέπει να θυμάστε όπως είναι αυτούσια, δίηση, θαυμαστικό, κάθετος bin, κάθετος sh. Ορίζεται δηλαδή το κέλυφος που θέλουμε να τρέξει το πρόγραμμά μας. Στη συνέχεια θέλουμε απλά να δείξουμε μία ακολουθή από γράμματα και την πρώτη παράμετρο που παίρνει το πρόγραμμα κέλυφος. Επομένως,
κάνουμε hello, κάνουμε echo, hello, και βάζουμε ως ακόμα μια παράμετρο, την πρώτη παράμετρο που τρέχει στο κώδικα. Για να αποθηκεύσουμε τώρα αυτό το script όπως είναι, κάνουμε control omicron, write out, μας ζητάει να επιβεβαιώσουμε το file name, πατάμε enter, μας λέει ότι όντως γράφτηκαν δύο γραμμές, control x και exit, και πλέον έχει γίνει επαναφορά στο περιβάλλον το οποίο είμαστε. Λοιπόν, αν έχετε κάποια απορία, πείτε μου. Θα περιμένω ακόμα 5 λεπτά. Αν δεν προλάβετε, στείλτε μου στο email. Θα το δείτε και στο εργαστήριο. Το βασικό πράγμα που πρέπει να κάνετε στο MPS είναι αυτό. Δηλαδή, το ξαναπαναλαμβάνω, πούτι, είσοδος στο δαφόρα, δημιουργία ενός script, ενός αρχείου script, με τον Άνω, ας πούμε, ένα text editor όπως τον Άνω. Και αυτό το απλό πρόγραμμα, το οποίο θα τυπώνει hello και την πρώτη παράμετρο. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν. Θα λέμε στο επόμενο. Καλό απόγευμα.